Αρκετοί υποστηρικτές της Αμερικανικής δεξιάς περίμεναν ανυπόμονα την υποψηφιότητα του Ρον Ντεσάντις, ώστε να υπάρξει εναλλακτική στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο 44χρονος κυβερνητής της Φλόριντα στέκεται δυναμικά απέναντι στον πρώην πρόεδρο, διεκδικώντας το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων για τις εκλογές του 2024, παρά τις προειδοποιήσεις του τελευταίου να μην το κάνει. But we will, as president, lean in against woke ideology. And in Florida, we say we're the state where woke goes to die. You know, as president, I'm going to make sure woke ideology ends up in the dustbin of history. Με τον Μεξικανό πρόεδρο να καλεί τους Αμερικανούς πολίτες με καταγωγή από τη Λατινική Αμερική να μην στηρίξουν τον Ντεσάντις, μια νέα αποκάλυψη της Washington Post χτυπάει ξανά τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι υπάλληλοι του πρώην πρόεδρου μετέφεραν κούτες με διαβαθμισμένα έγγραφα από την έπαυλή του στο Μαραλάγο, μια ημέρα πριν το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον επισκεφθεί. He displayed classified information to visitors, left it out and showed it to others. Από το κυβερνητικό στρατόπεδο, ο Τζο Μπάιντεν διαβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρξει στάση πληρωμών ούτε χρεοκοπία, ενώ ο χρόνος πιέζει για την έβρεση λύσης στο θέμα του αμερικανικού χρέους και ενώ οι διαπραγματεύσεις με τους Ρεπουμπλικάνους δεν καταλήγουν πουθενά. Η αβεβαιότητα οθεί τον Φιτς να υποβαθμίσει τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας και δύο μεγάλων αμερικανικών τραπεζών σε αρνητικές. The economy is growing. The only way to move forward is with a bipartisan agreement, and I believe we'll come to an agreement. Η πρώτη κυρία πάντως, παρά την οικονομική κρίση, δεν φαίνεται να χάνει το χιούμορ της. Common values that unite us are deeper than our divisions. And I thought you might clap for that.